Έχουμε την εικόνα. Λοιπόν, Δημήτρη, ερχόμαστε κοντά σου. Καλό σας μεσημέρι και πάλι από την νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας, όπου έχει προηγηθεί σύσκεψη ως γνωστό Νικήτα, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Χάσικο. Κύριε Χάσικο, υπήρξε οποιαδήποτε απόφαση? Καταρχήν να πω ότι η σύσκεψη δεν είχε να κάνει με οτιδήποτε αφορά τις ανακρίσεις. Την νομική πτυχή του θέματος δηλαδή. Εμείς ασχοληθήκαμε με το τι ακριβώς κάνουμε εν ώψη όλων αυτών των διεργασιών, συλλήψεων κλπ. Του γεγονότος ότι κάποιοι σήμερα είναι κρατούμενοι, ανακρίνονται κλπ. Όπως ξέρετε, ήταν έτοιμη η κυβέρνηση να προχωρήσει στην υπογραφή ανανέωσης αυτού του συμβολέου. Ήταν προϊόν επαναδιαπραγμάτευσης. Γενικός Εισαγγελέας, Γενικός Ελεκτής, Υπουργός Εσωτερικών, Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων κλπ. Συμφωνήσαμε και Υπουργός Γεωργίας την προηγούμενη φορά, όπως θυμίζω τα γεγονότα, να γίνει επαναδιαπραγμάτευση. Και καταλήξαμε με τον εργολάβο στο να έχουμε συμφωνία για 3 χρόνια παράταση, το γνωστό νούμερο 3990, 80.000 το είναι να διοχετεύονται από την Κόση, από το Κοτσάτινη στη Κόση, και είμαστε στο παραέναν ουσιαστικά να υπογραφεί αυτό το συμβόλαιο. Μετά από όλα αυτά σταματούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε, λέμε εμείς σαν κυβέρνηση. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ζήτησε από εμένα, γραπτός πλέον, να απευθυνθώ κοντά του, να του βάλω όλα τα γεγονότα, για να μου δώσει τη δική του νομάτευση. Δηλαδή, πράγματι έχουμε το δικαίωμα να μην προχωρήσουμε? Ένα ερώτημα. Δεύτερον, εάν δεν προχωρήσουμε με την ανανέωση του συμβολέου, τι θα κάνουμε? Θέμα δικό μας τώρα, σαν κυβέρνηση τούτο. Θα αναλάβουμε τη διαχείριση εμείς, δηλαδή το εργοστάσιο, η κυβέρνηση με το διαχειριστικό συμβούλιο, κατά άλλο τρόπο που έγινε στην ΠΑΦΟΝ? Όλα αυτά είναι που θα δούμε. Αλλά για την ώρα καταλήξαμε ότι θα πρέπει γραπτός πλέον ο Γενικός Εισαγγελέας, αφού απευθυνθούμε και εμείς γραπτός σε εκείνον, να μας δώσει η νομάτευση του. Υπάρχει περίπτωση να προκύψει θέμα διαχείρισης σκουπιδιών? Πόσο θα πάει αυτό το πράγμα? Εκείνο που θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι δεν υπάρχει θέμα να μην υπάρχει κάποιον να τα διαχειριστεί. Να γεμίσουμε ας πούμε σκουπίδια. Δεν υπάρχει έτσι θέμα. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη διαχείριση μέχρι να προκηρυχθούν νέες προσφορές. Επειδή οι δημοσιογράφοι καταγράφουμε και τον παλμό του κόσμου, είμαστε λήπτες πολλών παραπώνων κτλ. Εδώ και αρκετά χρόνια υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες από δημάρχους, και συγκεκριμένα από ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, δήμαρχο, και ακολούθησαν και κάποιοι άλλοι. Δεν έφταναν στα ότα της κυβέρνησης, δεν έφταναν εκεί που έπρεπε να φτάσουν αυτές οι διαμαρτυρίες, γιατί σχεδόν δεν υπολόγιζαν τις διαμαρτυρίες αυτών των δημάρχων, οι οποίοι φτάσαν σε σημείο και να μην πληρώνουν ακόμα. Δεν ξέρω ποιο δήμαρχο σα θα είπε τούτα. Εγώ άλλον έχω να σα πω. Ευθύς όσο αναλάβαμε τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου, στο Υπουργείο των Εσωτερικών ασχοληθήκαμε με 2 θέματα κατά προτεραιότητα. Κορυφαία θέματα. Το ένα ήταν η δρομολαξιά. Εζήσετε. Εβιώσετε όλοι. Πώς εξεκίνησε και πού κατέληξε. Να μην τα επαναλαμβάνουν. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς στη φυλακή. Το δεύτερο θέμα που ασχοληθήκαμε σαν Υπουργείο των Εσωτερικών ήταν το θέμα Κόση. Να σας πω ότι διατάξαμε ανεξάρτητη έρευνα. Είχαμε πόρισμα το Σεπτέμβριο του 2013, πόρισμα που μιλούσε για το ενδεχόμενο ύπαρξη ποινικών αδικημάτων, μιλούσε ότι υπάρχουν διοικητικές ευθύνες, εκατονόμαζε. Στείλαμε τα στην ελεκτική υπηρεσία, στην νομική υπηρεσία του κράτους, στον έφορο κρατικό ενισχύσεων, σε όλους, από το Σεπτέμβριο του 2013. Δυστυχώς δεν ήβραν τίποτε. Γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Από το 1975 να πάμε εκεί που πήγαμε. Άρα λοιπόν, με ενοχλεί να ακούω ότι το κράτος εκόφευε ή δεν τους ελαμβάναμε υπόψη κλπ. Εγώ ρωτώ, πριν από εμένα δεν υπήρχαν άλλοι υπουργοί? Από το 2006 υπεγραφή σύμβαση. Τότε ναι, εκόφευα. Όλοι.
Εμείς από το 2013 είχαμε εμπόρισμα. Όχι μόνο δεν εγωφεύσαμε, είχαμε εμπόρισμα. Άρα λοιπόν αλλού αυτά να ψάξουν τους προηγούμενους και να επαναλάβω για πολλωστή φορά, μέχρι να καταλάβει ο κόσμος, όλα αυτά δεν είναι θέματα δικά μας. Άλλοι τα έκαμα. Πάμε πίσω. Το 4, το 6, το 8, το 10. Δεν υπήρχαμε εμείς. Ευχαριστώ. Κάτι τελευταίο. Όσον αφορά το θέμα του κυρίου Λουρουτζάτη, στείλατε μια συγκεκριμένη επιστολή. Ναι. Υπάρχει κάποια εξέλιξη από πλευρά, υπάρχει κάποια ανταπόκριση? Όχι. Πρέπει να είμαστε. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε ίσα και όμοια σε όλους. Κατά άλλον τρόπο που επήρε την επιστολή ο κύριος Βέργας τότε, λαμβάνει σήμερα και ο κύριος Λουρουτζάτης. Δεν μπορεί να είσαι σε διαδικασία διερεύνησης, να είσαι κρατούμενος κλπ. Από τη μια και από την άλλη, να μπορείς να συμμετέχεις ή να λαμβάνεις αποφάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είτε αυτό αφορά ο Δήμος, είτε αυτό αφορά τη διαχείριση των σκουπιδιών. Σε ό,τι αφορά στο κόστος της διαχείρισης των σκουπιδιών, είτε ληφθεί η απόφαση για διαχείριση από την κυβέρνηση, είτε ενδεχομένως με έναν διαγωνισμό προσφορών, θα διαφοροποιηθεί, είναι και αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες. Θα ακολουθηθεί, μάλιστα. Μόνο προς τα κάτω. Μόνο προς τα κάτω θα πηγαίνει το κόστος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εκεί τα ακούσαμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Χάση, το οποίο είπε ότι δεν συζητήθηκε οτιδήποτε έχει σχέση με την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μας είπε συγκεκριμένα ότι είναι πολλοί οι οποίοι κόφευαν. Και έχουμε τον Γενικό Ελεγκτή Νικήτα Δημοκρατίας, νομίζω καλύτερα να ακούσουμε και τον ίδιο. Ναι, τι θα μας πει.